Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Βάσο Παπά και είμαστε πάλι εδώ. Σήμερα θα αναλύσουμε, τουλάχιστον θα προσπαθήσω, έναν νέο τύπο προσωπικότητας. Λίγο ως πολύ είναι γνωστός σε όλους μας. Είναι ο τύπος του ύπουλου. Ο τύπος αυτός εκπροσωπείται τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες και δεν περιορίζεται στο εργασιακό περιβάλλον. Η ιδιότητα απαντά σε άτομα με σύμπλεγμα κατωτερότητας. Λένε ναι όταν στην πραγματικότητα θέλουν να πούν όχι και θεωρούν αδύνατο να εκφράσουν τη γνώμη τους όταν διαφωνούν με κάποιον άλλο, ιδιαίτερα αν θεωρούν ότι αυτός ο άλλος είναι σε ανώτερη θέση από τη δική τους. Ο ύπουλος γίνεται μελιστάλαχτος όταν μιλά στους άλλους ανθρώπους. Μόλις όμως ο συνομιλητής τους βγει από το δωμάτιο, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά από το να θάβει. Το πρόσωπο του ύπουλου αλλάζει όψη στη στιγμή. Το γλυκό χαμόγελο δίνει τη θέση του σε ένα οργισμένο ή περιφρονητικό συνοφρίωμα και αρχίζει ή το κουτσομπούλιο ή την κακόβουλη δυσφήμιση. Οι ύπουλοι χρησιμοποιούν μία έμεση, θα λέγαμε, μέθοδο επίθεσης όταν νιώθουν πως βρίσκονται κάτω από την επιρροή κάποιου άλλου. Είναι ένας πολύ καταστροφικός τρόπος στις σχέσεις τους με τους άλλους, επειδή το μόνο που πετυχαίνουν με το πισόπλατο θάψιμο είναι να δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα χωρίς την πραγματικότητα να κάνουν κάτι για την επίλυση του προβλήματος. Στο γραφείο οι τύποι αυτοί δέχονται όλο και περισσότερη δουλειά από τον προϊστάμενο, αν και γνωρίζουν ότι δεν θα τα βγάλουν πέρα. Νιώθουν ότι τους εκμεταλλεύονται και τους κακομεταχειρίζονται και δυσφορούν. Η δική τους λύση στο πρόβλημα είναι να περιφέρονται στο γραφείο και να διατυμπανίζουν τι απέσιο προϊστάμενο έχουν. Ο μόνος άνθρωπος που δεν θα ακούσει ποτέ το παραμικρό παράπονο από τον ύπουλο είναι το μοναδικό άτομο που θα μπορούσε να κάνει κάτι για να λύσει το πρόβλημα. Ο προϊστάμενος. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα καλά σημεία αυτού του τύπου. Ο ύπουλος έχει μεγάλα αποθέματα ενεργητικότητας, τα οποία δυστυχώς διοχετεύονται, θα λέγαμε, σε μια λάθος κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τα προβληματικά του σημεία, είναι ένας τύπος που συχνά αρκεί για να καταστρέψει την ατμόσφαιρα για όλους τους άλλους που ζουν ή εργάζονται μαζί του. Ύπουλοι τύποι είναι αρνητές. Επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κατάματα το πρόβλημα, νιώθουν συχνά πως χάνουν τον έλεγχο όσων τους συμβαίνουν, και αυτό με τη σειρά του
εκμηδενίζει την αρχικά μικρή τους αυτοπεποίθηση, με συνέπεια να παρασύρονται σε έναν, θα λέγαμε, φαύλο κύκλο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την εσωτερική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, η ιδιότητα του πισόπλατου χτυπήματος αναπτύχθηκε, αν και όχι απαραίτητα, επειδή το άτομο αυτό τιμωρούνταν επανειλημμένα, γιατί τολμούσε να εκφράσει τη γνώμη του ή να παραπονεθεί. Το φαινόμενο ανάγεται περισσότερο, θα λέγαμε, στην εποχή της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας. Πιθανό όμως να συμβεί και αργότερα, όταν κάποιος με τον οποίο ζει τον καταπιέζει συνέχεια. Όταν, φίλοι μου, καταπιέζουμε το δικαίωμα ενός ανθρώπου να μιλήσει, είναι ενδεχόμενο να τον κάνουμε να αισθάνεται άχρηστος ή τουλάχιστον λιγότερο χρήσιμος από τους άλλους. Δεν μπορεί να εκφράζει την οργή και τη σύγχυσή του, συνεπώς πρέπει να αναζητά άλλους τρόπους ώστε να απαλλαγεί από την καταπιεσμένη ένταση. Έτσι καταφεύγει στην ύπουλη συμπεριφορά. Αυτά για σήμερα. Είμαι η Βάσο Παπά. Θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας το Culture Magazine και να πατήσεις το καμπανάκι ακριβώς από κάτω για να γνωρίζεις πότε ακριβώς ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο, αφού θα σου έρχεται η ειδοποίηση. Αν θεωρείς πάλι ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιο δικό σου αγαπημένο πρόσωπο, προώθησέ το. Να είσαι και να περνάς καλά. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.